Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο υποψηφιότητά του στο Δήμο Βηρίας σε την περιφέρεια εξημαθίας Κώστας Καραπανογιωτίδης, ο οποίος, καλεσμένος στην εκπομπή της Δίων Τηλεόραση από το Ε μέχρι το Χ, δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο υποψηφιότητά του για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, χαρακτηριστικά έχουν γίνει επαφές με πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους για τη δημιουργία μιας δυνατής ομάδας και πρόσθεσε πως θα επιθυμούσε να κλείσει τον κύκλο του στην αυτοδιοίκηση με τον Δήμο. Αυτό που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια και σαν νομαρχιακό σύμβουλο, σαν αντινομάρχη, σαν νομάρχη, σαν αντιπεριφερειάρχη, προσπάθησα να έχω πολύ καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, της Περιφέρειας, να έχω καλή συνεργασία με τους νομαρχιακούς συμβούλους, με τους περιφερειακούς συμβούλους, να είμαστε αποτελεσματικοί, να είμαι αποτελεσματικός, να λύνω προβλήματα. Από εκεί και πέρα έρχονται τώρα οι εκλογές. Θεωρώ, θα έλεγα έτσι, ικανοποιημένο τον εαυτό μου ότι βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα και για την περιφέρεια, αλλά και για την, και για την τοπική, όταν λέω τοπική, για την για τοπική το αυτοδιοίκηση, για το Δήμο της Βέρειας. Τις επόμενες μέρες πιστεύω ότι όλα αυτά κάπου θα κατασταλάξουν. Άλλωστε, εγώ θα έλεγα, δεν είμαι και ο μοναδικός. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, και νέοι και παλαιότεροι, οι οποίοι ενδιαφέρονται. Σίγουρα αυτό που μας προβληματίζει όλους είναι τα προβλήματα που έχει ο τόπος μας και πιστεύω ότι την εμπειρία τόσων χρόνων που έχω, η δυναμική, το ήθος που έχω δείξει, το ότι δεν χρωστάμε τίποτα και κάτι άλλο. Δεν έχει ακουστεί και δεν θα ακουστεί ποτέ, μα ποτέ, το παραμικρό που να έχει σχέση με το πρόσωπό μου. Mm-hmm. Όλα αυτά. Ξέρω να συνθέτω απόψεις, ξέρω να ακούω και μέχρι τώρα η πορεία μου έχει δείξει ότι ξέρω και να διοικώ. Λοιπόν, νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα, όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν και από τους συνεργάτες μου και από τον λαό της περιφέρειας ή της συμμαθίας, αν θα είμαι στο Δήμο αύριο μεθαύριο, για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Γιατί ο κάθε ένας από εμάς που θέτει τον εαυτό του στην κρίση των συμπολιτών του, σίγουρα για καλό σκοπό ξεκινάνε όλοι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι ο κόσμος θα επιλέξει κρίνοντας το παρελθόν, βλέποντας το παρόν και σίγουρος είναι ότι όταν αυτά τα δύο είναι θετικά και το μέλλον mm-hmm. θα έχει θετικά αποτελέσματα. Όμως τον Κώστα Καραπαναγιωτίδη, ποιος είναι ποια είναι η θέση που ο τον πόθος, ιντριγκάρει να το περισσότερο. Να σας πω, επειδή έχετε κάνει σε όλα. Να σας πω ότι εγώ θα ήθελα, εφόσον το θέλουν και οι πολίτες του Δήμου της Βέρειας, mm-hmm. να σταματήσω αυτήν την 18χρονη πορεία μου στην πολιτική με μία θητεία, με ικανούς συνεργάτες, στον Δήμο της Βέρειας, για να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι στα τόσα που οι προηγούμενοι από εμάς έχουν προσθέσει. Και επειδή περνάμε μια δύσκολη περίοδο, και όταν λέω δύσκολη περίοδο, το βλέπετε, mm-hmm. γιατί συνήθως πάντα, όταν γινόταν εκλογές, όλοι λέγανε δύσκολη περίοδο ή παραλάβανε χάος. Mm-hmm. Όταν παραλάμβαναν. Επειδή όντως είναι δύσκολες οι εποχές που ζούμε, νομίζω ότι σε αυτήν την φάση η εμπειρία και ενός έμπειρου πολιτικού θα είναι αυτό που ο κόσμος θα εκτιμήσει και θα έλεγα και το πρόσωπό του, να μην έχει δώσει δικαίωμα ποτέ για κακοδιαχείριση. Νομίζω ότι αυτά τα δύο και η ικανότητά του θα είναι αυτά που θα προτιμήσει ο κόσμος να είναι κάποιος από αυτούς που τα έχει όλα αυτά, να είναι στο τιμόνι ή της περιφέρειας ή της περιφερειακής ενότητας ή του Δήμου αύριο μεθαύριο. Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αναφέρεται πολύ συχνά τη λέξη συνεργάτες. Που μου δίνει την αίσθηση ότι ποντάρετε στους συνεργάτες και επίσης μου δίνει και την αίσθηση ότι ήδη έχετε κάνει κάποιες επαφές. Έχω κάνει αρκετές επαφές, εγώ θα έλεγα από όλους τους πολιτικούς χώρους. Και όταν λέω συνεργάτες, έχουν μια εμπειρία και από τη ζωή και από την πολιτική. Αλλά σίγουρα να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που να μπορείς να συνεργαστείς μαζί τους είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Είμαι από τους ανθρώπους που ακούω, συνθέτω, το είπα νωρίτερα, το ξαναλέω mm-hmm. και τώρα, απόψεις και από εκεί πέρα τον τελευταίο λόγο τον έχω εγώ, έχω και την ευθύνη. Μέχρι στιγμής τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και στις επόμενες εκλογές που έρχεται, αν τελικά πάρουμε την απόφαση, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, mm-hmm. είμαι σίγουρος ότι όπου κι αν θα είμαστε με τους φίλους, με τους συνεργάτες, οι οποίοι θα είναι από όλους τους πολιτικούς χώρους, να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία στην διακυβέρνηση ή στην διοίκηση αύριο μεθαύριο του Δήμου ή της περιφέρειας.